Με αίμα έβαψε τον ερωτά του για μια γυναίκα, ένα 42χρονος άνδρας στο Ηράκλειο, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε μπροστά στα σκαλοπάτια του σπιτιού της. Νωρίς το πρωί, κάτοικοι της γειτονιάς στην Οδό Ψυχάρη, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, άκουσαν ένα δυνατό κρότο. Κανείς ωστόσο δεν έδωσε σημασία, καθώς πίστεψαν ότι κάποιο παιδί έπαιζε με βαρελότα. Ακούστηκε γύρω στις, δεν θυμάμαι τώρα, το πρωί, αλλά 9 η ώρα κάπου εκεί, ένας ήχος. Εντάξει, νομίζαμε ότι ήταν κάτι από του Πάσχα τα βεγγαλικά, κάτι τέτοια. Αυτό. Προσωπικά δεν έδωσα σημασία και κατέβηκα αργότερα, όπου ενημερώθηκα για το τι ακριβώς έχει γίνει. Ωστόσο, λίγα μέτρα μακριά από τα σπίτια τους, όπως διαπίστωσαν στη συνέχεια, είχε γραφτεί ένα δράμα. Ο 42χρονος, που κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και διαμένει στο Ηράκλειο, είχε φτάσει έξω από το σπίτι της γυναίκας που λάτρεψε, έβγαλε ένα πιστόλι, το κάρφωσε στον κρόταφό του και πάτησε τη σκανδάλη. Είναι όλοι σοκαρισμένοι, γιατί δεν είναι κάτι που ούτε ευχάριστο ούτε που το βλέπεις και εσύ. Εγώ και ρίξαν το φεντόνι κάτω. Δεν... Σοκαρίστηκε η γειτονιά από το περιστατικό, ε? Βέβαια, δεν τους ξέραμε, κιόλας ήταν καινούργοι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε πολύ βαριά κατάσταση στο Βενιζέλη νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Περί τις 9.30 σήμερα το πρωί έφερε το ασθενοφόρο ένα νεαρό 42 ετών, ο οποίος έφερε τραύμα στο κεφάλι πυροβόλου όπλο. Από τη δεξιά μεριά του κεφαλιού του προς την αριστερή προφανώς είχε πυροβοληθεί. Ήταν σε βαριά κατάσταση, σε κομματώδη κατάσταση, έγινε διασωλήνωση. Έγινε μια αξιονική τομογραφία και ακολούθως μπήκε στο χειρουργείο, προφανώς λόγω σαν νευροχειρουργικό περιστατικό απότοκο του τραυματισμού από την ατμοσφαίρα. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες την εξέλιξη της πορείας του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα, για την οποία φέρεται ο 42χρονος να ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του, όταν είδε τον άντρα να βγάζει το πιστόλι από την τσέπη του, κάλεσε την αστυνομία. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε τα χειρότερα.